να εστιάσουμε λίγο στην επιχειρηματικότητα, να εστιάσουμε λίγο στους τζίρους, να εστιάσουμε λίγο στα θετικά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Κλαψινού, ο οποίος είναι πρόεδρος ΕΒΗ της εστίασης και των συναφών επαγγελμάτων. Κύριε Κλαψινέ, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη και καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τον πρώτο απολογισμό. Να απαντήσω. Μα και βέβαια. Ναι. Ο λόγος εσάς. Ο πρώτος απολογισμός είναι θετικός, είναι πάρα πολύ θετικός. Είναι το καρναβάλι επέστρεψε, το ρυθμιστικό καρναβάλι επέστρεψε, το περιμέναμε 3 χρόνια. Ήταν ακριβώς, μάλιστα ήταν παραπάνω από τις προσδοκίες μας, ήταν κάτι το φανταστικό και ευχαριστώ τους πάντες από το Δήμο Ρεθύμνης μέχρι όλους όσους βοήθησαν από το Λιμεναρχείο, το Λιμενικό, την αστυνομία, μην τους αναφέρω τώρα όλους στον Ερυθρό Σταυρό και σας για την κάλυψή σας. Τους ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου για όλο αυτό το πετυχημένο αποτέλεσμα που ήρθε στο Ρέθυμνο και που είναι το ρεθυμνιώτικο καρναβάλι. Δηλαδή δεν έπεφτε καρφίτσα. Επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες. Αναφέρομαι σε επιχειρήσεις σας καρφίτσα, γιατί στους δρόμους το μόνο σίγουρο δεν έπεφτε καρφίτσα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Οι επιχειρήσεις της εστίασης, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλες πάρα πολύ καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Ο καιρός λίγο μας αψιλοχάλασε, αλλά δεν έγινε κάτι το σπουδαίο. Θα μπορούσε, επειδή το ακούω, επειδή φυσούσε αρκετά, θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα. Ξέρετε, ναι, ναι, ναι. 26 Φεβρουαρίου τώρα, στην καρδιά κατά κάποιο τρόπο άλλες εποχές του χειμώνα. Δεν είχαμε ούτε βροχή, ναι, ναι. Δεν είχαμε ούτε πλημμύρες, είχαμε λίγο αέρα, εντάξει. Ναι, ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Η εστίαση πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα από την Πέμπτη το βράδυ, ειδικά την Παρασκευή, δεν έβρισες πλέον κάθεσμα, ούτε τραπέζι, ούτε κράτηση, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ναι, είχαμε πληρότητα σχεδόν 100% μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι σαν εστίαση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κλαψινό, 3 χρόνια μετά που επανήλθε ουσιαστικά το καρναβάλι, τι ξεχωρίσατε εσείς από αυτές τις μέρες, τι είδατε ότι είχε ο κόσμος ανάγκη που ήρθε στα καταστήματά σας? Ναι, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είδαμε ότι ο κόσμος πραγματικά ήθελε να βγει, του έλειψε αυτά τα 3 χρόνια, του έλειψε το καρναβάλι. Ήρθαν πάρα πολλοί Χανιώτες, πάρα πολλοί Ηρακλειώτες από άλλα μέρη της Κρήτης. Είδαμε ότι ήθελαν πραγματικά να το ζήσουν. Τους έλειψε, το ευχαριστήθηκαν. Είδαμε πάρα πολλά παιδιά που στην ουσία αυτά είναι που περνάνε καλύτερα από όλους μας. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι είχε φοβερή επιτυχία το καρναβάλι. Ευτυχώς πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε και παρατράγουδα. Το είχε ανάγκη ο κόσμος, το ευχαριστήθηκε και το ευχαριστηθήκαμε και εμείς. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Την καλησπέρα μας, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κλαψινέ.